Το 112 ήχησε στο αχλαδοχώρι Σερών. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης ήρθε μήνυμα στα κινητά των κατοίκων της περιοχής στο Αχλαδοχώρι για τη φωτιά, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στον Όρβυλο από τις 18 Ιουλίου και επεκτάθηκε σε περιοχές του Αχλαδοχωρίου. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις από εναέρια μέσα αλλά και πεζοπόρα τμήματα. Τα μεσάνυχτα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έστειλε ένα ακόμα ενημερωτικό μήνυμα. Επιτόπου επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα τουλάχιστον σε εξέλιξη είναι η φωτιά πάνω από την περιοχή του Αχλαδοχωρίου. Εκεί επιχειρούν εναέρια μέσα. Έχουν πάει και ζητήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία και μηχανήματα από την περιφερειακή ενότητα Σερών και έχουμε στείλει σήμερα το πρωί για να ανοίξουν κάποιες ζώνες. Έχουν πάει και μηχανήματα φυσικά και του Δήμου και του στρατού. Έχουμε λοιπόν τους σύγχρονους ήρωες, τους πυροσβέστες μας, οι οποίοι δεν θα βρίσκονται στη σημερινή εκδήλωση, δεν βρίσκονται. Οι οποίοι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν αυτή τη φωτιά. Δυστυχώς βρίσκεται, να πούμε ότι προκλήθηκε από ένα κεραυνό. Την Πέμπτη το βράδυ, πήγαν αμέσως ενέργεια μέσα την Παρασκευή το πρωί. Δυστυχώς, επειδή ήταν δύσβατη περιοχή και έχει ναρκοπαίδεια, δεν κατάφεραν να επιχειρήσουν τα επίγεια τμήματα για να τις σβήσουν. Υπήρξε αναζωπήρωση και αυτή τη στιγμή μένεται ανεξέλεγκτη και πάλι σε δύσβατη περιοχή, όπου μόνο ενέργεια μέσα μπορούν να επιχειρήσουν. Ο Δήμος Συντικής έχει στείλει βαρέα οχήματα που αφορούν στην πυροπροστασία και έχει επίσης επιτάξει και οχήματα στην κοινότητα του Αχλαδοχωρίου, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε αντιπυρικές ζώνες, ώστε να μην κινδυνεύσουν τα σπαρτά, οι καλλιέργειες, αλλά και τα χωριά, το Καρυδοχώρι και το Αχλαδοχώρι. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να είναι ασφαλείς οι κάτοικοι και οι περιουσίες. Δυστυχώς, δουλειά μπορούσαμε να κάνουμε μόνο τα εναέρια μέσα. Από εκεί και πέρα, σας είπα, δεν μπορούσε να κάνουν ούτε οι επίγειες δυνάμεις τίποτα της πυροσβεστικής, ούτε οι μηχανήματα έργου τόσο της περιφέρειας όσο και του Δήμου. Μίλησα με τον Δήμαρχο του Κάτω Νευροκοπίου, βλέπουν ότι κινείται προς τη Δράμα, παίρνουν και εκείνοι τα μέτρα τους, έχουν δηλαδή και εκείνοι κινητοποιηθεί για να την αντιμετωπίσουν από τη δική τους πλευρά. Η πυροσβεστική μας είπε ότι με το που θα βγει από το ναρκοπαίδιο θα καταφέρουν να την περιορίσουν με τα επίγεια μέσα τα οποία διαθέτουν. Ελπίζουμε να έχουμε καλή εξέλιξη. Ζητούμε εδώ και 2 μέρες ενίσχυση. Δυστυχώς οι πυρκαγιές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή είναι πολλές και από ό,τι γνωρίζω το συντονιστικό κέντρο στέλνει τα αεροσκάφη εκεί που κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές, δίνει προτεραιότητα εκεί και όταν εκεί καταφέρουν να την θέσουν υπό έλεγχο τότε έρχονται και στη φωτιά στον Όρβυλο.